Έχουμε εδώ με δανεικά λεφτά. Για ποιο λόγο δεν τα βάλουν δηλαδή. 150 ευρώ, 140 ευρώ μας δίνουν και αυτά μία ή άλλη είναι. Την εβδομάδα τρεις φορές είναι το πρόγραμμα, άλλες τόσες θέλεις να κάνεις εξετάσεις και αυτά. Δεν άλλο πρόβλημα. Η ταλαιπωρία που βιώνουν ατελείωτη καθώς βρίσκονται συνέχεια στο δρόμο για ένα νοσοκομείο. Οι νεφροπαθείς διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα για να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση, αλλά σαν να μην φτάνει αυτό, θα πρέπει να βρουν πάση θυσία και τα χρήματα για τη μεταφορά τους, αφού όπως καταγγέλουν, βρίσκονται εδώ και μήνες στο περίμενε για την πληρωμή των εξόδων μεταφοράς. Τώρα κανονικά έπρεπε να είχαν πληρωθεί από τέλος του Φλεβάρη, του Γενάρη, και έχει πάει 15 Μάρτη. Και δεν έχουν πληρωθεί τίποτα. Και έχουν πάρει όλα στα ύψη, βενζίνες, τα πάντα. Είναι από Μύρες, Τιμπάκι, Χερσόνησο. Αυτό είναι το πρόγραμμα που είναι με τα μεταφορικά, είναι αναλόγως στα χιλιόμετρα. 400 ευρώ παίρνω, έρχομαι από Λυπηδητό. Είναι 40 χιλιόμετρα. Αυτά τα χρήματα τα πήρατε? Όχι βέβαια. Αυτό το μήνα δεν τα πήραμε. Κάθε τους μέρα ένας μικρός Γολγοθάς. Κάθε αιμοκάθαρση απαιτεί όλες τους τις δυνάμεις και τη βοήθεια της οικογένειας που στέκεται βράχος στο πλευρό τους. Αντί όμως να αισθάνονται τη βοήθεια της πολιτείας, αισθάνονται ότι τους έχει γυρίσει την πλάτη, αφού για τη μεταφορά τους βάζουν το χέρι βαθιά στη τσέπη. Τα καύσιμα είναι ακριβά. Για να πριν να μπουν οι αυξήσεις στη βενζίνη, από το προφητηλία εδώ ερχόμουν τρεις φορές. Τώρα πάω μία φορά. Ένα δρομολόγιο με το κοσάρικο, με τα 20 ευρώ. Τα χρήματα δεν πήγανε, δεν ξέρω γιατί δεν πήγανε, πρέπει να τα βάλουν. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις και την προσπάθεια επικοινωνίας με τον ΕΟΠΗ, όπως υποστηρίζουν, δεν λαμβάνουν καμία απάντηση. Τηλέφωνο δεν το σκόνουν, πάμε από εκεί, είναι κλειστές οι πόρτες, δεν απαντάει άνθρωπος. Όσοι μπορέσαν και μιλήσανε μαζί τους, τους μιλήσανε με άσχημο τρόπο. Πρέπει να τα βάλουν γιατί έχουμε όλοι ανάγκη και έχουμε τη άρρωστού μας και θέλουμε να τη μετακινούμε φάρμακα, μυστήρια και μας έκανε ανάγκη τα χρήματα. Δεν μας νιώθουν ως ανθρώπους. Μας θεωρούν τελευταίο κομμάτι της αμάξης. Το μόνο που ζητούν οι νεφροπαθείς είναι να αντιμετωπιστούν με αξιοπρέπεια και να λάβουν αυτά που δικαιούνται για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν.